Καλημέρα από την Νέα Υόρκη. Όλα καλά λοιπόν. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χθες με επιτυχία. Ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης της καρδιοχειρουργικής μονάδας του νοσοκομείου Mount Sinai, όπως ήταν προγραμματισμένο και όπως είναι σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα παραμείνει εκεί για όσο χρειάζεται. Αυτό μπορεί να είναι 24 ώρες, μπορεί να είναι 48 ώρες, μπορεί να είναι περισσότερο. Δεν μπορεί κανένας να το υπολογίσει αυτό. Παρακολουθείται πάρα πολύ στενά. Είναι σταθερή η κατάστασή του. Και ελπίζουμε ότι όλα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά. Τώρα, επειδή εμείς γνωρίζαμε ότι η επέμβαση θα γινόταν για την μητροειδή βαλβίδα, οι πληροφορίες είναι ότι έγιναν διορθωτικές επεμβάσεις και σε μια άλλη βαλβίδα. Κοιτάξτε, τα τεχνικά θέματα θα ήταν καλύτερα να συζητήσετε με τον κύριο Μαρίνο Σωτηρίου, τον καρδιοχειρουργό, ο οποίος ήταν στο πλευρό του πρόεδρου, όπως και εγώ. Πράγματι έγιναν διορθωτικές κινήσεις σε δύο βαλβίδες, διότι αυτό βρίσκεται έναν αγκαίο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Αυτόν δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από αυτόν που ήταν προγραμματισμένο να γίνει και από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, αυτά πολλές φορές είναι ρουτίνα να πραγματοποιούνται όταν κρυθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Πάντως αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και το πρόγραμμα συνεχίζεται όπως αρχικά ήταν το πλάνο και ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας κάτω από πολύ 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 στενή παρακολούθηση. Μάλιστα. Και αν όλα εξελιχθούν ομαλά όπως όλοι ευχόμαστε, πότε θα πάρει εξιτήριο ο πρόεδρος? Κοιτάξτε, είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσε για 5-6 μέρες. Αλλά είναι πολύ γρήγορο να το πούμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, σε μεγάλες επεμβάσεις υπάρχουν το πλάνο και ο προγραμματισμός, όμως ο κάθε ασθενής αντιδρά διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος θα παραμείνει περισσότερο ή λιγότερο από αυτόν τον χρόνο. Απλώς είναι πολύ πολύ γρήγορα για να υπολογίσει κανένας. Βλέπουμε τα πράγματα πως έρχονται ώρα με την ώρα, μέρα με την ημέρα. Πάντως η κατάσταση του είναι σταθερή αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Συνεχίζει πολύ στενή παρακολούθηση του. Nice. Έχει ο πρόεδρος βρίσκεται σε καταστολή διότι αυτό προβλέπει το πρόγραμμα, το πλάνο. Μπορώ να σας πω όμως βεβαιότητα ότι σε 2-3 περιπτώσεις έχει ξυπνήσει, του έχουμε μιλήσει και έχει ανταποκριθεί. Όμως βρίσκεται σε καταστολή. Διότι αυτό ακριβώς γίνεται μετά από τέτοιες επεμβάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Καλή δουλειά εκεί. Να είστε καλά, καλώς σας απόγευμα. Καλώς σας πρωί εκεί στη Νέα Υόρκη. Πάμε και στο να συνδεθούμε τηλεφωνικώς και με τον καρδιοχειρούργο, τον κύριο Μαρίνο Σωτηρίου, στη Νέα Υόρκη και αυτός. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μιλήσαμε και πριν και με τον κύριο Καδί. Μας είπε ότι εσείς είστε αρμοδιότερος, αν θέλετε, να μας πείτε τι ακριβώς έγινε χθες στο χειρουργείο, πώς κύλησε η όλη επέμβαση και τι χρειάστηκε τελικά να κάνουν οι χειρούργοι εκεί μαζί σας. Στο χειρουργείο έγινε διόρθωση της μικροειδούς αλβίδας και επίσης έγινε διόρθωση της τριγλόχιας αλβίδας. Επιπρόσθετα έγινε επέμβαση η οποία σκοπό έχει να διορθωθεί η αριθμία που είχε ο πρόεδρος. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται Maze Procedure, το οποίο είναι μεταφραζόμενο σε λαβύρινθο. Οι επεμβάσεις ήταν και οι τρεις προγραμματισμένες, αλλά επειδή δόθηκε εντύπωση ότι ήταν τριπλή εγχείρηση ή ότι ήταν κάτι του αναπάντεχων, ουδέν αναλυθέστερο. Ήταν στο πρόγραμμα δηλαδή, να δείτε και όλη τη λειτουργία της καρδίας. Ναι, αυτά ήταν γνωστά γεγονότα, τα οποία έτσι είχαν προγραμματιστεί από τις εξ αρχής και έτσι προγραμματίζονται έτσι τέτοιου είδους επεμβάσεις πολύ συχνά. Αλλά δεν είναι κάτι το αναπάντεχο ή κάτι το διαφορετικό από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Αυτό το οποίο είχε μεταδοθεί ήταν ότι η επέμβαση έγινε με μια καινοτόμο μέθοδο, αν θέλετε, ελάχιστα επεμβατική. Πώς ακριβώς έγινε?
Όχι, δεν είναι ορθή η πληροφορία σας. Η μέθοδος έγινε κλασικά, κανονικά, με το μην, όπως γίνεται στην πλήση των περιπτώσεων των καρδιοχειρουργών περιστατικών. Μάλιστα. Και πότε εσείς εκτιμάτε, αφού παρακολουθείτε τον πρόεδρο, ότι θα μπορεί η Υόρκη να εξέλθει της εντατικής παρακολούθησης και ακολούθως και του νοσοκομείου? Νομίζω ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι πολύ προώρες. Στο παρόν στάδιο παρακολουθείται η κατάσταση του. Οι εξελίξεις τρέχουν συνεχώς και αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στους ασθενείς που βρίσκονται στην εντατική θεραπεία, στη μονάδα εντατική. Θα δούμε τις επόμενες 1-2 μέρες πώς εξελίσσεται η κατάσταση του. Όλοι οι ασθενείς είναι διαφορετικοί. Άλλοι αντιδρούν πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά. Ο καθένας έχει τον δικό του ρυθμό. Και απλούστατα θα παρακολουθείτε η κατάσταση και θα αξιολογείτε η οποιαδήποτε επέμβαση που μπορεί να χρειαστεί από φάρμακο, λειτουργίες και άλλων πλευρών. Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ, επειδή ο πρόεδρος το έψαξε πάρα πολύ για το πού ακριβώς θα έπρεπε, σε ποιο νοσοκομείο θα έκανε την επέμβαση, τι ακριβώς θα ήταν αυτή η επέμβαση και πώς. Θα λέγατε ότι εκ των υστέρων η επιλογή ήταν η ορθότερη, έτσι? Η επιλογή είναι επιλογή του καθενός, η οποία είναι καθαρά προσωπική, παίρνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και για άλλους είναι ορθότεροι εδώ, άλλοι ορθότεροι αλλού. Και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό. Ο κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα της επιλογής του γιατρού του, του νοσηλευτηρίου του, και αυτό είναι στις πλήστες των περιπτώσεων μια καθαρά προσωπική απόφαση. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι πήγαν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Καλή δουλειά. Λοιπόν, θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στο φωνή γραμμή τον καρδιοχειρούργο εδώ στην Κύπρο, τον κύριο Πέτρο Αγαθαγγέλου. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι, καρδιολόγος. Λοιπόν, σημαίνει, ναι. Ακούσατε έτσι τι ακριβώς έγινε στην Υόρκη σε σχέση με την επέμβαση πάντα. Έτσι να μας εξηγήσετε λίγο τι ήταν αυτό που έγινε στη διάρκεια της επέμβασης. Κοιτάξτε, η χειρουργική επέμβαση που έγινε στον πρόεδρο ήταν η διόρθωση της βαλβίδος. Έγινε δαχτυλιοπλαστική, μια τεχνική η οποία βασικά επιδιορθώνεται η βαλβίδα ούτως ώστε να μην αφήσει τη βαλβίδα να ανεπαρκεί και στη σύγκλησή της να μην επιστρέφει πάρα πολύ αίμα στην αριστερή κοιλότητα της καρδιάς, που δυνητικά αυτή δημιουργά εκείνες τις δομικές αλλοιώσεις στο καρδιακό μη και αρχίζουν οι οποιασδήποτε επιπλοκές. Αυτή η τεχνική βέβαια εξαρτάται πάρα πολύ και από άλλες συνυπάρχουσες δομικές αλλοιώσεις της βαλβίδας, όπως για παράδειγμα μια βαλβίδα δεν είναι απλώς δύο πτυχές που ανοίγουν και κλείνουν, είναι ολόκληρη συσκευή που αποτελείται από διάφορα μέρη, ένα εκ των οποίων μερών είναι και οι τενόντιες χορδές, οι οποίες κρατούν τη βαλβίδα σε σταθερή κίνηση και σταθερή σύγκληση. Και αυτό επειδή κάποτε μία από τις χορδές μπορεί να πάθει ρήξη, διορθώνεται και αυτή, οπότε γίνεται μία διόρθωση όλων των μερών που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε αυτόν τον οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πάσχει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε γίνει και επίσης μια τεχνική παρέμβαση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ούτως ώστε η οποιαδήποτε αριθμία και συγκεκριμένα η κολπική μαρμαργή, που είναι η πιο σύνηθης αριθμία στις να διορθωθεί ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη στο μέλλον να υφίσταται σε αντιπηκτική φαρμακευτική αγωγή ο ασθενής μας, με όλες αυτές τις επιπλοκές οι οποίες οι αντιπηκτικές αγωγές μπορεί να οδηγήσουν. Και αυτό έχει επιτυχώς τουλάχιστον μέσα στο χειρουργείο επιτευχθεί. Τώρα είναι θέμα αυτή τη στιγμή της ανάρρωσης, της σταθερής κλινικής εικόνας του ασθενού, που στην πορεία των πρώτων 2-3 ημερών καθορίζει και πόσον ανεπίπλεκτη θα είναι το υπόλοιπο των ημερών. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια εγχείρηση η οποία είναι με ανοιχτή στενοτομή και αυτή επιβαλλόταν να γίνει στον πρόεδρο, αλλά με τελική έκβαση τη διόρθωση της βαλβίδος και όχι την αντικατάσταση της. Κύριο Λεχτούσε, λοιπόν, ο πρόεδρος θα έλεγε θα επιστρέψει με δυνατότερη καρδιά στην Κύπρο.
Βεβαίως, διότι ο καρδιακός μυς παρέμενε δυνατός και υπήρχε μια καλή, θα έλεγα, συσταλτικότητα και δεν υπήρξε οποιαδήποτε επιβάρυνση, γιατί πολλές φορές εκείνο που έχει μεγάλη σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να επιτύχεις την καταλληλότερη στιγμή διόρθωσής της, γιατί πολλές φορές η φυσική εξέλιξη μιας βαλβίδας μπορεί να περάσει και απαρατήρητη και πολλές φορές όταν αρχίζει ο καρδιακός μυς να υποχωρεί, τότε έστω και να διορθώσεις τη βαλβίδα και να την εγκαταστήσεις, δεν θα έχεις το ανάλογο κλινικό όφελος το οποίο θα είχε όταν κάποιος παρεμβεί έγκαιρα και δεν αφήνει οποιασδήποτε μόνιμες αλλοιώσεις, είτε δομικές είτε βαλβιδικές, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ή οποιαδήποτε αντιμετώπισης.